Ελάτε, κύριε Εκτενά. Εγώ θα έλεγα ότι είναι περισσότερα αυτά που ενώνουν τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ παρά αυτά που τους χωρίζουν, ειδικά σε θέματα, στα κυρίαρχα θέματα της οικονομικής πολιτικής και της εξωτερικής πολιτικής. Και μάλιστα η διαγραφή του κυρίου Σαμαρά από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό ακριβώς δείχνει, είναι άλλο ένα επεισόδιο στην όξυνση των αντιθέσεων, των ενδοαστικών αντιθέσεων, δηλαδή των αντιθέσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε μερίδες της αστικής τάξης της χώρας για το μείγμα της πολιτικής και στο ένα τομέα, στην οικονομική πολιτική και στα διεθνή. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο νωρίτερα είχαμε τις εξελίξεις του ΠΑΣΟΚ, άρα υπάρχει γενικότερα μία ρευστότητα και μία αντιπαράθεση, μία πραγματικά αναταραχή, αναδιαμόρφωση ή αναπαλαίωση, αν θέλετε, του πολιτικού σκηνικού σε αυτή τη μερίδα των κομμάτων. Δεν είναι τυχαίο το ότι αυτό γίνεται σε μία συγκυρία όπου η λαϊκή δυσαρέσκεια πραγματικά είναι έντονη, αυξάνεται μέρα με τη μέρα, γιατί ο κόσμος είναι αντιμέτωπος με ακρίβεια, με ανασφάλεια στην εργασία, με πραγματικά δεν μπορεί να πληρώσει τους λογαριασμούς στο ρεύμα. Με οι δείκτες της οικονομικής, της ενεργειακής ένδειας έχουν ξεφύγει πραγματικά. Και από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα και στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό και ναι, συνδέονται τα δύο και δεν τα συνδέει κάποιο κόμμα, τα συνδέουν οι ίδιες εξελίξεις. Κινητικότητα γενικώς δεν είναι κακό να υπάρχει. Εξαρτάται προς ποια κατεύθυνση. Δεν είναι η κινητικότητα το ζητούμενο πάντοτε. Θέλετε να οδηγήσει αυτή τη στιγμή όμως, πρέπει για να εξηγήσω γιατί είπα ότι τα δύο κόμματα έχουν περισσότερα κοινά από ό,τι διαφορές. Ναι. Αυτή τη στιγμή και το ένα και το άλλο, όσοι έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα μέχρι σήμερα, είναι σαφές και γνωστός και σε όλο τον κόσμο ότι κινούνται στα πλαίσια της νατοϊκής ατζέντας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η όποια κινητικότητα, οι όποιες συνομιλίες γίνεται σε ένα πλαίσιο νατοϊκών σχεδιασμών και στόχων που θέλουν το Αιγαίο, την ήρεμη θάλασσα, την ήρεμη, ναι, τα ήρεμα νερά που λένε, δεν είναι μόνο επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης, είναι επιδίωξη του ΝΑΤΟ, γιατί όταν συγκρούονται δύο μεγάλα στρατόπεδα αυτή τη στιγμή, έχουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τη σφαγή στην Παλαιστίνη, έχουμε τις επιθέσεις στο Λίβανο από το Ισραήλ. Όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι διακυβεύονται πολύ πιο σοβαρά πράγματα από ό,τι δείχνουν οι ευρωπαϊκές συνομιλίες. Και το ότι αυτές οι συνομιλίες γίνονται στο πλαίσιο της στρατηγικής του ΝΑΤΟ, αυτό είναι που συνδέει τις πολιτικές όλων των κομμάτων που κυβερνήσει και αυτό είναι που δημιουργεί και ανησυχία για την κινητικότητα και την κατεύθυνση της κινητικότητας, γιατί πολύ απλά όταν ξέρουμε ότι το ΝΑΤΟ θέλει να κρατήσει κοντά του την Τουρκία και όταν ξέρουμε ότι η Τουρκία προβάλλει το δόγμα της γαλάζιας πλατίδας, από το οποίο δεν έχει υποχωρήσει, η όποια κινητικότητα, ακόμα και αν στο τραπέζι είναι μόνο η ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν αυτά τα δύο να αποσυνδεθούν από άλλες διεκδικήσεις και είναι πολύ δύσκολο να τραβήξεις τη γραμμή και να αποσυνδέσεις αυτά τα δύο αιτήματα από τις επιδιώξεις της τουρκικής κυβέρνησης. Άρα στην παρούσα συγκυρία η κινητικότητα δεν υπόσχεται καλό αποτέλεσμα. Για να καταλάβω, είπατε ότι δεν είναι τυχαία η διαγραφή Σαμαρά στην παρούσα φάση. Ναι. Δηλαδή τώρα έγινε για να αποσπαστεί η κοινή γνώμη από όχι, έτσι. Όχι, όχι. Δεν κατάλαβα καλά εγώ. Συγγνώμη. Προσπαθούσα να τα πω όλα μαζί. Ναι, βάλατε όλα κάτω και προσπαθούσα να καταλάβω γιατί συνδέονται. Δηλαδή, η εξελίξη στη Νέα Δημοκρατία είναι αποτέλεσμα συγκρούσεων, διαπάλης, διαφοράς απόψεων στα δύο μεγάλα μέτωπα της οικονομικής πολιτικής. Εμένα μας μπούμε μια απορία αν το ΚΚΕ θέλει ή όχι τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο. Ακούστε. Προφανώς το ΚΚΕ αυτό που θέλει είναι να μην χυθεί αίμα. Προφανώς όταν αλλάζουν τα σύνορα ή αλλάζουν διεθνείς συμφωνίες, αυτό γίνεται με αίμα των λαών. Δεν πληρώνουν οι κυβερνήσεις. Αυτό όμως που αυτή τη στιγμή, αυτοί που έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δεν είναι οι λαοί της Τουρκίας και της Ελλάδας. Είναι οι κυβερνήσεις τους, οι οποίες εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και στη βάση
των συμφερόντων αυτών θα γίνουν και οι όποιες διευθετήσεις εις βάρος των λαών και των δύο χωρών. Ναι, ένα σχόλιο. Νατοϊκή σκοπή ήταν και η συμφωνία των Πρεσπών. Νατοϊκή σκοπή είναι και η τωρινή κινητικότητα. Αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Στη βδομάδα που μας έρχεται, το μεγάλο γεγονός δεν είναι οι εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, θα μου επιτρέψετε, είναι η απεργία μεθαύριο Τετάρτη. Στην οποία. Μην υποτιμούμε, αλλά πραγματικά την πολίτευση βγάζει αρχηγό. Ναι, αυτό που πραγματικά ενδιαφέρει τον κόσμο είναι η ζωή του και όχι οι διεργασίες αναπαλαιώσεις στο αστικό πολιτικό σύστημα. Την Τετάρτη θα διατρανώσουν οι εργαζόμενοι ότι τα συμφέροντα τα δικά τους δεν συναντώνται ποτέ και πουθενά με τις επιδιώξεις αστικής τάξης της μεγαλοεργοδοσίας, των τραπεζών, των ενεργειακών ομήλων, όλων αυτών που τους μαυρίζουν τη ζωή.